Πώς είναι ένα ποδήλατο που έχει πολλαπλή σκλήρυνση? Την απάντηση δίνει η φαρμακευτική εταιρεία Sanofi με την καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πολλαπλή σκλήρυνση που έχει τον τίτλο «Ένα ποδήλατο μοναδικό αγώνων ζωής». Αυτό το ποδήλατο έχει κατασκευαστεί επί τούτου για να καταλαβαίνει κάποιος που δεν έχει μια σχετική, ας πούμε, εμπειρία το τι σημαίνει το σώμα να μην παίρνει τα ρυθίσματα που έχει μάθει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό ένα ποδήλατο το έχουμε, είναι προέκταση του σώματός μας. Ξέρουμε από τη φύση μας πώς να κάνουμε, ας πούμε, ποδήλατο, πώς να ποδηλατήσουμε, πώς να ισορροπήσουμε κτλ. Εδώ έχουν γίνει κάποιες μικρές επεμβάσεις που δεν φαίνονται. Οπότε για να περιμένεις ότι θα αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους προβλήματα, πάνω σε αυτό το ποδήλατο έχουν γίνει λοιπόν αυτές οι επεμβάσεις, το οποίο το καθιστούν δυσλειτουργικό. Είναι δύσκολο όχι μόνο να ποδηλατήσεις, αλλά να κρατήσεις και ισορροπία. Έχουν γίνει επεμβάσεις, όπως εδώ, ας πούμε, έχουν μπει βίδες. Οπότε ασκείται έντονη πίεση στα χέρια όταν ειδικά είσαι σε ανηφορικό δρόμο και το πεντάλ που βλέπετε, και γενικά περνάνε, έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα ότι δεν μπορούμε, ας πούμε, να είμαστε σίγουροι για το πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπός μας όταν το βλέπουμε απλά στεκούμενο, όταν το βλέπουμε δίπλα μας. Πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι μπορεί να έχει ανάγκη από περισσότερη ιδιαίτερη αντιμετώπιση, από περισσότερη φροντίδα, και να μπορούμε όσο δυνατόν να το κάνουμε τόσο πιο εύκολο. Κυρία Μαράκα, τι βιώνει στην καθημερινότητά του ένας ασθενής που πάσχει από πολλαπλή σκλήρυνση? Αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Οι δυσκολίες μπορώ να σας πω ότι ξεκινάνε αρχικά μέσα από το σπίτι. Πρέπει οι οικοί του, αυτοί που μένουν μαζί, οι φροντιστές του, αν θέλετε να το πούμε κι αλλιώς, να κατανοήσουν το πρόβλημα για να μπορούν να τους συμπαρασταθούν. Διότι εμείς λέμε, αφήστε μας να ζητήσουμε εμείς αν θέλουμε κάτι. Μη μας το φέρνετε, θέλεις αυτό, θέλεις αυτό. Όχι, θα το σκεφτώ εγώ τι θέλω και θα το ζητήσω. Αυτό για μέσα στο σπίτι. Δυσκολίες πολύ μεγάλες έχουν τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας όταν είναι σε νεαρή ηλικία. Οι γονείς γίνονται πολύ πιεστικοί σε σημείο να μην τα αφήνουν τα παιδιά, τους νέους, τις νέες να βγαίνουν έξω από το σπίτι, γιατί θα τους δει κάποιος και θα πει ότι δεν περπατάει καλά, ότι δεν αισθάνονται καλά και δεν θέλουν για το δικό τους το παιδί να ακουστεί κάτι άσχημο. Όλες οι άλλες δυσκολίες έγκυται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει πρόσβαση στα φάρμακα, δεν υπάρχει πρόσβαση στην κίνησή μας έξω στο δρόμο, στις παραλίες. Δεν έχουν όλοι οι Δήμοι βάλει αυτά τα σιτράκ που μπορούμε να καθίσουμε στο κάδυμα να μπούμε στη θάλασσα να κολυμπήσουμε. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο δρόμο, σας είπα. Δεν σέβονται τα σήματα που υπάρχουν, τα πάρκινγκ για τα αναπηρικά αυτοκίνητα, οι συμπολίτες μας. Δυστυχώς το λέω με μεγάλο πόνο αυτό. Το λέω πάρα πολλά χρόνια και βάζουν τα αυτοκίνητά τους όπου να είναι, δεν τους ενδιαφέρει. Παρά μόνο όταν ασθενήσει κάποιος δικός τους από τη δική τους οικογένεια, τότε ευαισθητοποιούνται. Τότε φοράνε τα παπούτσια των ασθενών που έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει, βλέπετε, στα πεζοδρόμια. Στένεψαν τους δρόμους και φαρδίναν τα πεζοδρόμια για να περπατούν τα άτομα που έχουν κάποιο πρόβλημα με άνεση, είτε με το αμαξίδιο, είτε με το ρολέιτορ, είτε με το μπαστούν, είτε με το πι. Όμως, οι Δήμοι έγιναν πολύ ανεκτικοί και έχουν αφήσει τις καφετέριες και έχουν τραβήξει προς τα έξω και έχουν κλείσει το πεζοδρόμιο, οπότε δεν υπάρχει ούτε πεζοδρόμιο. Πάρα πολλές δυσκολίες. Στα θέατρα λένε να έρθετε στο θέατρο, έχει πρόσβαση? Όχι, δεν έχει. Ωραία, τότε μην μας καλείτε. Δεν υπάρχει πρόσβαση στους χώρους αναψυχής. Δεν μπορούμε να πάνε τα άτομα με σκλήνηση σε όλους τους χώρους αναψυχής. Δεν έχουν ούτε μια απλή ραμπίτσα. Δεν έχουν ούτε καν την τουαλέτα στο ίδιο επίπεδο. Πρέπει η τουαλέτα να είναι ή κάτω ή πάνω. Οπότε αποκλείεται ένα άτομο που είναι υποβασταζόμενο ή που θέλει να βγει έξω, αποκλείται να πάει σε αυτό το χώρο.
Αυτά είναι, πιστεύω, τα πιο βασικά προβλήματα. Πιστεύω, έτσι τώρα, σαν πρώτη σκέψη, έχω στο μυαλό μου. Θα θέλαμε να ευαισθητοποιηθεί όλος ο κόσμος. Ζητάμε σεβασμό, ακριβώς έτσι όπως σας το λέω, σεβασμό και επικοινωνία. Επικοινωνήστε μαζί μας, ελάτε στο σύλλογο, ελάτε να μάθετε, ελάτε να δείτε ότι ο σύλλογος, απευθύνομαι στους ασθενείς, στους πάσχοντες, έχει 22 ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης, πιλάτες, γιόγκα, αγγλικά, γαλλικά, κομπιούτερς, ό,τι άλλο θέλετε. Προσπαθούμε εμείς στο σύλλογο να βοηθήσουμε μια κατάσταση και προσπαθούμε να τους δώσουμε και εργασία, διότι είναι παιδιά που έχουν τελειώσει το σχολείο, το πανεπιστήμιο, που ετοιμάζονται να παντρευτούν και δεν έχουν καθόλου εργασία, δηλαδή στο ξεκίνημα της ζωής τους τους βρίσκει η πάθηση και δεν έχουν εργασία. Έχω ζητήσει από τους βουλευτές στο κοινοβούλιο, τους ζήτησα εκεί που παίρνετε στα γραφεία σας τα βουλευτικά ή οπουδήποτε αλλού παίρνετε από άλλες υπηρεσίες και οι άλλες υπηρεσίες απογυμνώνονται εντελώς. Πάρτε άτομα με σκλήση κατά πλάκας που έχουν νου. Δεν πειράζει αν πάει με τον μπαστούνι του άλλος ή με το αμαξιδιό του. Να κάτσει σε ένα γραφείο για 4 ώρες, να βγει από το σπίτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Θέλουμε να βγουν έξω από το σπίτι. Να βγει από το σπίτι, να φτιαχτεί, να νιώσει άνθρωπος. Ας πάρει ό,τι είναι να πάρει. Δεν θέλουμε πολιτική επιδοματική, θέλουμε εργασία. Επιδοματική πολιτική εκεί που πρέπει, ναι, αλλά θέλουμε τα άτομά μας να εργαστούν. Να είναι χρήσιμα, να αισθάνονται ότι είναι χρήσιμα και όχι ότι εγώ είμαι άχρηστος, αχρηστεύτηκα, κλείνομαι σε ένα σπίτι μέσα και η μαμά του τον φροντίζει και ο μπαμπάς του και δεν το αφήνει να πάρει καμιά πρωτοβουλία στη ζωή. Γιατί αύριο μεθαύριο οι γονείς θα φύγουν και το άτομο αυτό θα το έχουν αποκεφαλίσει, έτσι μέσα σε εισαγωγικά.